Ω Παναγία. Έτσι κάπως Παναγία, να το συνηθίσουμε λίγο. Χαίρετε, συντρόφισσες. Έτσι για να το ενώσω με το προηγούμενο, εμείς είμαστε οι αδέσποτες σκύλες, όλοι εμείς. Εδώ. Και χαιρετώ από εδώ, τον πρώτο που θέλω να χαιρετήσω, την πρώτη, είναι η Μπουμπού Πυρσού, ο επιστημονικός μας σύμβουλος. Ευχαριστώ, Μπουμπού! Νάτι! Πού τη βλέπουμε? 1, 2, 0, έχω. Ένα. Θα ξεκινήσουμε έτσι με ένα κομματάκι αφιερωμένο στους μπάτσι. Θα κάνουμε και υπομονή με τον ήχο, δεν έχουμε κάνει sound check. Καλωσορίζουμε τα σώματα ασφαλείας και τα όργανα της τάξεως. Έλα η προστασία του πολίτη! Έλα! Δεν ακούμε τα όργανα! Δεν ακούμε τα όργανα! Οικογένεια δεν έχεις να σου μιλήσει, να σε μαζέψει. Ποιο το πρόβλημά σου,
νομίζεις δεν κρύβεις, εμείς θα το βρούμε. Γιατί σημασία έχει εμείς τι νομίζουμε. Να φοβάσαι λοιπόν, γιατί θα το βρούμε. Η Ευρώπη άδειαζε στον Νότο και στην Ανατολή βαρυπινίτες, στρατιώτες και πεινασμένους χωρικούς. Εκείνοι οι πρωταγωνιστές εκείνης της αποικιοκρατικής περιπέτειας πέρασαν στην ιστορία σαν ταξιδιωτικοί πράκτορες του Θεού. Ήταν ο πολιτισμός που είχε βαλθεί να σώσει τον κόσμο από τη βαρβαρότητα. Τώρα το ταξίδι γίνεται αντίστροφο. Όσοι προσπαθούν να έρθουν από την Ανατολή και από τον Νότο στη Δύση είναι οι πρωταγωνιστές των αποτυχημένων εκείνων αποικιοκρατικών πειραμάτων και θα μείνουν στην ιστορία ως αγγελιοφόροι του διαβολού. Είναι η βαρβαρότητα που ορμάει στον πολιτισμό. Γιατί ο διάβολος είναι ξένος! Ξένος! Άνοιξανε τα σύνορα! Λένε κλείστε τα σύνορα! Οι μετανάστες! Λένε κακοί μετανάστες! Οι μετανάστες! Λένε λαθρομετανάστες! Να είναι λούμπεν, άστεγοι στο κέντρο δεν θέλετε! Να μπουνε σε σπίτια πάλι δεν θέλετε. Να εισπράττουν επιδόματα δεν θέλετε. Να πουλάνε ομπρέλες για να ζήσουν πάλι δεν θέλετε. Ο πανικός για την απώλεια εργασίας είναι ένας από τους ισχυρότερους φόβους μεταξύ των φόβων που κυριαρχούν τη σημερινή εποχή του φόβου. Και οι μετανάστες! Λένε κακοί μετανάστες! Οι μετανάστες! Λένε λαθρομετανάστες! Είναι οι πρώτοι που θα κατηγορηθούν για την απώλεια της εργασίας, τη μείωση του ημερομισθίου και άλλα φοβερά δεινά! Να είναι άρρωστοι! Να σας κολλάνε δεν θέλετε! Να πηγαίνουν στο γιατρό πάλι δεν θέλετε! Να μιλάνε τη γλώσσα τους στο τρένο δεν θέλετε! Να μάθουν τη δική σας πάλι δεν θέλετε! Να μείνουν εδώ δεν θέλετε! Να ρίξουνε τα σύνορα να πάνε στην ευχή! Πάλι δεν θέλετε! Τι θέλετε! Παλιά, στις ελληνικές ταινίες, όταν εμφανιζόταν ένας σαουδάραβας, ξέρεις, με τα σεντόνια, εδώ το μαύρο αυτό φορά, εδώ, αυτός, έτρεχε από πίσω ο Βουτσάς, τες χωρές, τον όλοι αυτοί, πώς το λένε, Βλαχοπούλου, όλοι για να πάρουνε χρυσά ρολόγια. Δηλαδή εμφάνισε ενός σαουδάραβα σημαίνει πλούτο. Τώρα έχει κάποιο καιρό που κυκλοφόρησε στο ίντερνετ ένα βιντεάκιο το οποίο έχει μέσα, λέει, έναν άνθρωπο πάλι εξετυμένο με τα σεντόνια του και τα αυτά του και έχει ένα άδειο backpack. Άδειο. Άδειο είναι, άδειο. Και πηγαίνει αυτός και το πετάει σε αυτοκίνητα αυτά, όλοι παθαίνουνε Πανάγια. Γιατί ο διάβολος είναι τρομοκράτης και ο τρομοκράτης είναι Άραβας. Η Παλαιστίνια Σούζαν Αμπταλά ξέρει τη συνταγή για να φτιάξεις έναν τρομοκράτη. Πάρ' το νερό και την τροφή. Περικύκλωσε το σπίτι του με όπλα. Κάνε του επίθεση με όλα τα μέσα και όλες τις ώρες. Κυρίως τις νυχτερινές. Κατάστρεψε το σπίτι του δίκη που καγενείς. Σκότωσε τα αγαπημένα του πρόσωπα, κυρίως παιδιά. Ή αφήσε τα αγροτηριασμένα. Στις όρφες του Ραμπά, στην ακροτοποταμιά του Περάντζου Υπερανσίτο, μία γυναίκα που λέγεται Ελήθεια, έξω από την καλύβα της με φοινικό κλαδαριά σκεπή, κάνει αέρα για να διώξει τη ζέστη, τα κουνούπια και το φόβο. Κουνάει τη βεντάλια της και αναστενάζει. Με την θάνατο, η ωραία να πεθαίνεις από φυσικό θάνατο. Βρέχει θάνατο, η ωραία να πεθαίνεις από φυσικό θάνατο. Βρέχει θάνατο, η ωραία να πεθαίνεις από φυσικό.
βόμβες από τη γη. Εξαφανίζουν ολόκληρες φυλές, εξαφανίζουν δάση, εξαφανίζουν ανθρώπους. Χρόνια τώρα στη Λατινική Αμερική τους εξαφανίζουνε. Τρέχει θάνατο, η ωραία να πεθαίνεις από φυσικό θάνατο. Στην Ανατολή τους βομβαρδίζουνε και εκεί κάνουνε τη νύχτα μέρα. Περσικός, Αφγανιστάν, Ιράκ, Συρία. Τρέχει θάνατο, η ωραία να πεθαίνεις από φυσικό θάνατο. Στο Νότο συνήθως πεθαίνουν από έλλειψη καθαρού νερού και από έλλειψη τροφής. Τα παιδιά στην Ιεμένη, τα παιδιά στον Ήγυρα, τα παιδιά που έρχονται εδώ στην Ευρώπη που πέφτουν σε εντελούσιο ακόμα. Τρέχει θάνατο, πεθαίνουνε μέσα σε βάρκες, μέσα σε κοντέινερ, σε σύμπαντο βλέπαμε στα σύνορα. Οι άνθρωποι πεθαίνουν από σύνορα. Τρέχει θάνατο, τι ωραία να πεθαίνεις από φυσικό θάνατο. Στην Ευρώπη συνήθως οι άνθρωποι πεθαίνουν από καρδιά, πεθαίνουν από άγχος, πεθαίνουν από χρέη, από κορονοϊό. Από κορονοϊό. Το δόκιμο ζωής έχει ανέβει, λέει, πάνω από 80 χρόνια. Όχι για τους φτώχους, όχι. Αυτοί πάντα θα πεθαίνουν στην ώρα τους. Τρέχει θάνατο, τι ωραία να πεθαίνεις από φυσικό θάνατο. Τρέχει θάνατο, τι ωραία να πεθαίνεις από φυσικό θάνατο. Τρέχει θάνατο, τι ωραία να πεθαίνεις από φυσικό θάνατο. Αφιερωμένο σε όλους μας. Και όλες μας! Και όλα μας! Και όλους μας! Και όλα μας! Ευχαριστώ! Yeah.
Δεν μπορώ, μα θέλω να είμαι τίποτα πέραν αυτού έχω μέσα μου όλα τα όνειρα του κόσμου. Στον δρόμο να σπάσουμε τον δρόμο, αδερφέ. Συγκίνησαν, αλλά και μας ξεσήκωσαν για να ξεκινήσουμε τη σημερινή μας διαδήλωση.